κύριο συμπεράσματων συναντήσεων μου στην Ουάσιγκτον, αλλά και από το συνέδριο μέσα από τις παρουσιάσεις Αμερικανών αξιωματούχων, είναι ότι ο αναβαθμισμένος γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην ιδιαίτερα σημαντική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει αλλάξει και την ημερήσια διάταξη των θεμάτων συζήτησης με την Αμερικανική πλευρά. Πλέον, πέραν από το Κυπριακό, που σίγουρα είναι ένα θέμα που βρίσκεται συνεχώς στην ατζέντα των συζητήσεων μας με την Αμερικανική πλευρά, έχουν προσθεθεί πολλά άλλα θέματα, τα οποία προσδίδουν μια ιδιαίτερη σημασία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό είναι εμφανές μέσα από τις συζητήσεις στην Αμερικανική πλευρά. Στόχος μας είναι, όπως αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιοποιηθεί, έτσι ώστε να πετύχουμε και τον κύριο στρατηγικό μας στόχο, που είναι η επίλυση του Κυπριακού. Πιστεύω ότι το συνέδριο μας ήταν αποτελεσματικό για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι μεγάλες ελληνοαμερικανικές οργανώσεις ήρθαν εδώ πέρα ενωμένες για να δούμε και να δείξουμε τη δύναμη μας στην Ουάσιγκτον. Δεύτερον, οι αρχηγοί της Γερουσίας και της Βουλής, όλοι μαζί μας σε αυτήν την εκδήλωση που όχι μόνο να απαιτούμε να τερματίσει πλέον η κατοχή, αλλά και να βρεθεί η σωστή λύση για το Κυπριακό πρόβλημα. Τρίτον, πιστεύω οι δηλώσεις από το State Department, ο κύριος Ρούπεν και ο Έμος Χάστιν, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι πλέον η εξωτερική πολιτική της Αμερικής έχει αλλάξει και βλέπουμε για το Κυπριακό πρόβλημα όχι μόνο σαν ένα πρόβλημα κατοχής, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αναπτύξουν πλέον σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.